Γεια σας φίλες και φίλοι, Αύγουστος μήνας, ο μήνας με τα περισσότερα φρούτα και με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι μια καλή χρονική στιγμή για να στεγνώσουμε φρούτα. Εδώ βλέπουμε σίκα, είναι σκεπασμένο, είναι μέσα σε ένα ταψί, κομμένα σε μικρά κομμάτια, ένα σίκο κομμένο στα τέσσερα, πάνω σε ταψί. Από πάνω το έχουν βάλει ένα τούλι για να μην πηγαίνουν μύγες, που μέλισσες που μπορεί να τα φάνε, να μεταφέρουν ασθένειες κτλ. Και έτσι μέσα σε 4 μέρες με κανονικές συνθήκες θα στεγνώσουν τα σίκα μας. Είναι καλό όμως τα σίκα από την ώρα που θα στεγνώσουν να τα βουτήξουμε μέσα σε καυτό νερό για 1 με 2 λεπτά, να τα βγάλουμε, να τα στεγνώσουμε ξανά και μετά να τα αποθηκεύσουμε. Γιατί είχαμε την περσινή εμπειρία που στεγνώσαμε σίκα με τον ίδιο τρόπο, αλλά τα αποθηκεύσαμε και βγάλανε σκουλίκια. Οι φίλοι που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς μας σύστησαν αυτό που σας είπαμε, το καυτό νερό. Αυτή την εποχή εκτός από σίκα μπορούμε να στεγνώσουμε και πεπόνι όπως είναι εδώ, σε μικρά κομμάτια, καρπούζι, μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, βερίκοκα, αν και τώρα έχει περάσει η εποχή τους. Γενικότερα όλα τα φρούτα που τρώμε μπορούμε να τα στεγνώσουμε, τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια και να υπολογίζουμε περίπου 4 μέρες. Αν το βράδυ πέφτει η υγρασία θα πρέπει να τα μαζεύουμε, έτσι ώστε να μην πάρουν υγρασία. Και μετά τα αποθηκεύουμε μέσα σε ένα γυάλινο βάζο ή μέσα σε ένα τούλι και μπορούμε να τα κρατήσουμε έτσι για το χειμώνα, για να τα φάμε ομά ή να κάνουμε διάφορες κομπόστες, δηλαδή μέσα σε βραστό νερό να ρίξουμε κομμάτια από αποξηραμένα φρούτα. Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία επιπλέον που μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους, μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια ή αν έχετε κάτι που θέλετε να διευκρινίσουμε, γράψτε το στα σχόλια και θα σας απαντήσουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Γεια χαρά!